Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Τεράστια η δυναμική σας σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Τεράστια όμως και η επιτυχία σας. Προσέχτε όμως και λίγο την υγεία σας, μιας και οι βιορυθμοί σας λόγω έλλειψης ύπνου και καλής διατροφής πέφτουν στο κενό. Πού και πού χρειάζεται να προσέχετε τον εαυτό σας. Δεν πειράζει, ο ερωτικός σύντροφος είναι κοντά σας για να σας φροντίσει. Εσείς σήμερα αφήστε τον να σας περιποιηθεί. Ταύρος. Ταυράκια μου, η μέρα σας κυλά με γοργούς ρυθμούς και εσείς προετοιμάζετε για νέα επαγγελματικά βήματα. Μπορεί η διάθεσή σας να είναι πεσμένη, εσείς όμως είστε διαθετημένοι να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Η σημερινή ημέρα φέρνει επιβράβευση παντός τύπου και κυρίως από το τέρι σας, το οποίο υπερηφανεύεται για εσάς. Δίδυμος. Σαν καλά παιδάκια του Ερμή που είστε, δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό στην επικοινωνία σήμερα. Ασχοληθείτε λίγο με τα χόμπι σας. Μετά την εργασία σας και με καλλιτεχνική διάθεση θα βρεθείτε πρώτων πυλών για την επίλυση των εργασιακών και οικονομικών και τέλος ερωτικών θεμάτων. Ο Άρης όμως έχει άλλα σχέδια για σας. Βγάλτε το δυναμισμό σας. Και πάμε στον καρκίνο. Καρκινούδια μου, σήμερα σας προσφωνώ και στα σαράικα. Η σημερινή ημέρα είναι ιδανική για να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Επειδή όλοι οι τομείς της ζωής σας έχουν αλλάξει, έτσι και εσείς φροντίζετε σήμερα να αλλάξετε λίγο την ψυχολογία σας. Τα νέα σχέδια ευνοούνται, όπως και οι λύσεις στα εργασιακά οικονομικά θέματα. Σήμερα θα δείτε τον κόσμο με άλλα μάτια. Λέων. Ηγέτες μου, σήμερα δώσατε μια μάχη με το μεγαλύτερο εχθρό σας. Για μαντέψτε ποιος είναι ο ίδιος σας ο εαυτός. Φυσικά πάντα νικητές και με χαμηλό προφίλ, κερδίσετε μια ακόμα ημέρα με μια μεγάλη επιτυχία στον εργασιακό τομέα. Το τέρι σας καμαρώνει για εσάς. Δείξτε του την αγάπη σας χωρίς εγωισμούς και νάζια. Ήρθε η ώρα και εσείς λίγο να απολαύσετε. Πάμε στον Παρθένο. Γλυκά μου φιλαράκια, η σημερινή ημέρα για εσάς είναι φανταστικότατη σε θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με πληρωμές παντός τύπου. Μη φοβάστε, δεν θα χάσετε τον εαυτό σας. Υπάρχει λόγος που γίνονται όλα αυτά. Στη ζούγκλα της ζωής επιβιώνουν οι δυνατοί και εσείς δεν γεννηθήκατε αδύναμοι. Απολαύστε το απόγευμα παρέα με τους φίλους σας και τον ερωτικό σύντροφο. Και περνάμε στο ζυγό. Οι πλανητικές σας όψεις σας δίνουν δύναμη, τόλμη αλλά και γοητεία στα νέα σχέδια, αλλά πρέπει να δώσετε προσοχή στον εργασιακό τομέα και στα κλεισίματα συμφωνιών, τα οποία είναι λίγο αβέβαια. Μην παίρνετε αποφάσεις σήμερα και δώστε το λόγο σας. Ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο ήλιος στον υδροχό σας δίνουν δύναμη για να μπορέσετε να αποφύγετε προβλήματα σε οικονομικά θέματα. Εκφραστείτε όπως επιθυμείτε εσείς, εξάλλου το τέρι σας είναι δίπλα σας για να σας προστατεύσει. Και περνάμε στο Σκορπιό. Άλλη μία μέρα ξεκινά πάρα πολύ δυναμικά, σας κουράζει και στα τελειώματα της εβδομάδας έχετε δώσει όχι απλά καλύτερο εαυτό, όλα σωστό είναι. Λοιπόν, δίνεται σήμερα η ευκαιρία στον εργασιακό τομέα, αλλά το Σαββατοκύριακο ευχάριστες εκπλήξεις σας φέρνουν χαρμόσυνα μηνύματα από τον ερωτικό τομέα και τον φιλικό. Αυτές οι δυνάμεις σας χαρίζουν τη δύναμη για να πετύχετε τα σχέδιά σας. Προσοχή όμως στις ιώσεις. Και περνάμε στον τοξότη. Γλυκουλίνια μου, η σημερινή ημέρα σας θέλει σαν έναν βασιλιά. Φανταστείτε τον εαυτό σας ότι είστε ο Μέγας Αλέξανδρος Φερρυπίν. Εξάλλου και αυτός είχε οροσκόπο τοξότη. Η ημέρα κυλά με το μεγαλείο σας στα ύψη, σε επαγγελματικό επίπεδο πάντα. Δεν λείπει όμως και η ερωτική σας επιτυχία που σας χαροποιεί ευχάριστα. Θετικότητα σε όλα τα επίπεδα από το απόγευμα και μετά βρίσκει τις λύσεις και σε κάθε σας πρόβλημα. Και περνάμε στον εγώκερο. Εγωκεράκια μου, σήμερα μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στο χώρο εργασίας λόγω έλλειψης επικοινωνίας. Όμως η επιτυχία είναι στο τσεπάκι σας. Από το απόγευμα και μετά χαλαρώστε παρέα με την οικογένειά σας, τους φίλους σας και παρόλο το δύσκολο πρόγραμμά σας, το βραδάκι πρέπει να βγείτε έξω. Ήρθε η στιγμή της ανταμοιβής σας. Εσείς είστε εκεί και πολύ απλά απολαύστε την. Υδροχός. Υδροχοάρες μου, η Παρασκευή για σας είναι μια μέρα καταλυτική σε θέματα δασμών αλλά και οικονομικών θεμάτων. Τα οποία θέματα παίρνουν και τη λύση τους από το μεσημέρι και μετά. Ευνοούνται τα νέα επαγγελματικά ξεκινήματα, κυρίως σε ελεύθερο επάγγελμα, και εσείς πιο ανακουφισμένοι σκορπάτε την αστήρευτη ενέργειά σας σε όλα σας τα αγαπημένα πρόσωπα. Προσοχή όμως σήμερα στις μετακινήσεις.
Ιχθύες. Ψαράκια μου αγαπημένα, οι όψεις των πλανητών δημιουργούν ένα νέο κλίμα για τη ζωή σας που αλλάζει η όψη μέρα με την ημέρα. Οι νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται σας κάνουν δημιουργικούς, αλλά ίσως σας προβληματίσουν από το απογευματάκι και μετά. Με χαμηλή διάθεση βρίσκετε τους διεξόδους και παρέα με τους φίλους σας θα κατορθώσετε την επίτευξη των στόχων σας. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.